Μιας και μπήκαμε πάλι στο κλίμα του πολιτικού ρεπορτάζ που τρέχει μετά τις εκλογές της Κυριακής. Πάμε στον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Την καλησπέρα μας, κύριε Τσίκα. Γεια σας, κύριε Παναγιωτόπουλε, από την Αθήνα. Ένα πρώτο γενικό σχόλιο αναμενόμενο το αποτέλεσμα των εκλογών της περασμένης Κυριακής. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι προηγούμενες εκλογές έγιναν μόλις ένα μήνα πριν, τα βασικά μεγέθη δεν αλλάζουν και αυτό είναι σε ένα βαθμό αναμενόμενο. Δεν μπορεί να περιμένει κανείς μείζονες ανατροπές μέσα σε ένα μήνα. Δηλαδή, σίγουρα όμως είναι ανατροπή το γεγονός ότι μπήκαν παραπάνω κόμματα Βεβαίως. Στην Ολομέλεια της Βουλής. Σίγουρα είναι μια ανατροπή ότι αλλάζει το σκηνικό στο δεξιό, ακροδεξιό τμήμα της πολυκατοικίας με περισσότερους ενίκους. Αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, δεν ξέρω αν θα το πω ανατροπή, αλλά πάντως προφανώς είναι μια καινούργια διάσταση των εκλογών. Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια μετατόπιση ενός σημαντικού κομματιού της κοινωνίας προς πιο συντηρητικές και πιο υπερσυντηρητικές κατευθύνσεις. Και αυτό τώρα βρίσκει την πολιτική του έκφραση. Πολιτική του έκφραση κυρίως τα τρία υπερδεξιά, ακροδεξιά σχήματα που βρίσκονται σήμερα στην Ελληνική Βουλή. Δεν είναι ίδια αυτά τα σχήματα, προφανώς. Έχουν όμως ένα εθνικιστικό υπόβαθρο, οπωσδήποτε, έτσι. Και έχουν και κάποια από αυτά, παράδειγμα, ας πούμε, η Νίκη, έχει και ένα υπόβαθρο, ας το πω, εγώ θα το έλεγα θρησκοληψίας, ας πούμε, έτσι. Και γιατί, ας πούμε, βλέπει κανείς ότι έχει κάτι απόψεις του στήλου ότι πρέπει να απαγορευτούν οι αμβλώσεις ή να κάνουμε θεραπεία στους ομοφυλόφιλους, κάτι τέτοια πράγματα μεσαιωνικά, τα οποία εμφανίζονται σε ορισμένα τμήματα πολύ φανατικών παλαιοημερολογητών, σε ορισμένα κομμάτια, ας πούμε, των μοναστηριών του Αγίου Όρους, μερικά από τα οποία φαίνεται ότι κινητοποιήθηκαν για να ενισχυθεί η Νίκη. Σας προβληματίζει αυτό, κύριε Τσίκα, σας προβληματίζει αυτό περισσότερο από την ή εξίσου το ίδιο με τη δήλωση του επικεφαλής των Σπαρτιατών λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που ευχαρίστησε δημόσια τον Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη? Κοιτάξτε, οι Σπαρτιάτες είναι καθαρά συνέχεια της Χρυσής Αυγής, έτσι. Είναι ο ίδιος μηχανισμός. Ή οι υπολείμματα του μηχανισμού μετά την διάλυση της Χρυσής Αυγής και τη σύλληψη ηγετικών στελεχών της. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είχε ήδη κανονιστεί από πριν από τον Κασιδιάρη, ο οποίος ήξερε ότι κατά πάσα πιθανότητα ένα σχήμα το οποίο έχει τον ίδιο υποψήφιο θα αποκλειόταν από τον Άριο Πάγο με αφορμή την τελευταία τροπολογία που νομοθέτησε η κυβέρνηση στη Βουλή που διαλύθηκε. Οπότε είχε ένα έτοιμο διάδοχο σχήμα και μόλις το δικό του απαγορεύτηκε, αμέσως την ίδια μέρα είπε ότι εμείς δίνουμε την αυτή στους Σπαρτιάτες. Δεν ήταν ανάγκη φυσικά να ξέρετε, περιμένουμε. Ξέρετε, κύριε Τσίκα, η προηγούμενη κυβέρνηση της Δημοκρατίας είχε λάβει κάποιες συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, έμεινε εκτός εκλογικής αναμέτρησης στο κόμμα Κασιδιάρη. Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος ήταν αποτελεσματική αυτή η στρατηγική ή είχε κενά ή είχε παραθυράκια? Μήπως τα γνωρίζαμε και δεν κάναμε κάτι? Νομίζω, κύριε Παναγιωτόπουλε, το βασικό δίδαγμα είναι ότι ο νεοφασισμός και ο νεοναζισμός δεν καταπολεμούνται μόνο ή κυρίως με νομικές και νομοθετικές παρεμβάσεις. Είναι κυρίως θέμα πολιτικής διαπάλης, ιδεολογικής αντιμετώπισης, απομόνωσης μέσα στην κοινωνία αυτών των ιδεών και αυτών των πρακτικών. Δεν μπορείς πάντα να βρίσκεις μία, ας το πω, νομική φόρμουλα η οποία μεταξύ μας είναι και στα όρια των συνταγματικών προβλέψεων. Έτσι το λέω ευγενικώς, στα όρια των συνταγματικών προβλέψεων, γιατί νομίζω ότι έτσι θα αποκλείσεις. Θα βρεθούν τρόποι να ανατραπεί. Εάν δεν χτυπηθούν αυτές οι αντιλήψεις και αυτές οι πρακτικές μέσα στην κοινωνία και με συνεννόηση σε αυτό τουλάχιστον το ζήτημα, το όλων των δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου, του συνταγματικού τόξου, δεν θα λυθεί
το πρόβλημα του νεοφασισμού και του νεοναζισμού και των εκφραστών του. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι βασικό δίδαγμα, το οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη για το μέλλον. Και πόσο εύκολα μπορεί ένας καταδικασμένος μέσα από τη φυλακή και μέσα από την, από τα social media να διατυπώνει συγκεκριμένες απόψεις και να κατευθύνει πολίτες να ψηφίσουν ένα συγκεκριμένο συνδυασμό. Έκανε προεκλογική εξετία μέσα από τις φυλακές και εδώ πέρα υπάρχουν και ερωτήματα και για τη στάση των αρχών, έτσι. Είτε της προηγούμενης κυβέρνησης, είτε των αρχών που έχει ορίσει. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα πώς κάνεις προεκλογική εξετία μέσα από τη φυλακή. Τώρα να μην γελιόμαστε, ακόμα και μετά το αποτέλεσμα, τα νενικήκαμε που βγήκε. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, επιμέρους με, αλλά σημαντικό και αυτό, φυσικά. Δηλαδή, τι νόημα έχει να λες ότι δεν μπορείς να μετέχεις στην πολιτική ζωή όταν κάνεις επί της ουσίας προεκλογική εξαρτία μέσα από την φυλακή. Πώς βλέπετε τους συσχετισμούς την επόμενη μέρα μέσα στην Ολομέλεια? Μέχρι την Ολομέλεια της... Με το νέο σκηνικό, με την παρουσία νέων κομμάτων, εντάξει, με μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, με ένα ΣΥΡΙΖΑ που έχει χάσει δυνάμεις και με ένα ΠΑΣΟΚ που ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία τώρα θα κριθεί από τις πράξεις της. Έτσι. Προφανώς κατόρθωσε και έπεισε ότι παρά τις διαφωνίες, την κριτική πολλών ανθρώπων, τη δυσφορία, ότι αυτή είναι η κυβερνητική δύναμη, ο λαός μίλησε, έδωσε τη δυνατότητα να ξανακυβερνήσει. Έτσι. Όμως τώρα θα κριθεί από τις πράξεις. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει σοβαρό θέμα για το χώρο της κεντροαριστεράς. Και εδώ πέρα βάζω και το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, διότι εδώ πέρα τα θρήσματα είναι πολύ χαμηλά. Πραγματικά πολύ χαμηλά. Περίπου στο 30%. Αυτό δεν το είχαμε ποτέ στο παρελθόν. Αντιθέτως, μάλιστα, πολλοί έλεγαν ότι μετά τη μεταπολίτευση, στις περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις, ακόμα και με βάλτε και το ΚΚΕ και τις άλλες δυνάμεις, το κεντροαριστερό-αριστερό κομμάτι των ψηφοφόρων υπερήχε του κεντροδεξιού-δεξιού. Τώρα έχει ανατραπεί πλήρως αυτή η ιστορία. Σωστά. Και ακόμα, εδώ πέρα υπάρχει και το εξής. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι αποδυναμωμένος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και επομένως εδώ πέρα πρέπει να δει κανείς αν θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές και όχι απλώς ορισμένες επιδιορθώσεις. Και θα έχει σημασία να παρακολουθήσει κανείς τις εργασίες που θα γίνουν. Ριζικές αλλαγές, θέμα Προέδρου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν κάποια πολύ πιο σοβαρές παρεμβάσεις, κύριε Παναγιώτη. Εδώ πέρα πρέπει να συζητήσει κανείς το μέλλον αυτού του χώρου και ξαναλέω πάλι. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, πιθανόν και ορισμένες δυνάμεις του Προοδευτικού Κέντρου και ορισμένες δυνάμεις από το χώρο της οικολογίας, επαναδιαμόρφωση του προοδευτικού χώρου. Για να μην σας πω και τη λέξη από μηδενική βάση. Διότι εδώ πέρα τα μηνύματα είναι πάρα πολύ ισχυρά. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής πράγματι είχε μια μικρή άνοδο, αλλά τα ποσοστά του το 11% δεν το επιτρέπουν να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν δει μάλιστα κανείς ότι στα αστικά κέντρα είναι πάρα πολύ χαμηλή η δύναμή του, η κυρίως δύναμή του είναι σε αγρότες, σε μεγάλες ηλικίες, σε χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα κλπ. Δεν έχει σε δυναμικά στρώματα. Επομένως, εδώ πέρα πρέπει κανείς να ξανασκεφτεί αν θέλουν μια νέα δυναμική στον ευρύτερο αυτό χώρο. Πρέπει να ξανασκεφτεί κανείς ακόμα και τους φορείς που μπορεί να υπάρξουν. Μπορεί να υπάρξουν νέοι φορείς εκεί, νέο προγραμματικό περιεχόμενο. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, τα οποία φυσικά παίζουν ρόλο. Εδώ πέρα τίθεται σε αμφιβολία, σε κρίση όλος αυτός ο χώρος. Και κατά τη γνώμη μου είναι το μεγάλο θέμα. Δηλαδή ο λαός, κοιτάξτε, ξέρετε, ο λαός έχει μια δική του σοφία κατά βάση στις εκλογές. Λέει, κυρία Νέα Δημοκρατία, εντάξει, είχαμε δυσφορία, αλλά εσύ τώρα πρέπει να δουλέψεις, να κυβερνήσεις. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και άλλων κομματιών του προοδευτικού χώρου, εσάς τώρα σας ξαναδίνουμε χρόνο να αναμορφώσετε το χώρο σας και να μας φέρετε μια νέα πρόταση, μια νέα πολιτική και προγραμματική πρόταση. Λοιπόν, εάν χαθεί αυτή η ευκαιρία, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα θα υπάρχουν διάφορα θέματα. Επομένως, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου κύριο και κέριο, και αν φύγει κανείς από τις εντυπώσεις της Κυριακής και της Δευτέρας, θα το κατανοήσει πάρα, πάρα πολύ καλά.
Έτσι, είναι ένα κεντρικό ζήτημα αυτό. Και φυσικά, επειδή η δημοκρατία πρέπει να έχει εναλλακτικές κυβερνητικές λύσεις, εάν δεν το κάνουν αυτό τα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, δεν θα μπορέσει να υπάρξει και στο μέλλον εναλλακτική κυβερνητική πρόταση έναντι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και έναντι και της ακροδεξιάς και του εθνικισμού που σηκώνει κεφάλι, που ανεβαίνει και το οποίο είναι ένα νέο καθήκον, το οποίο είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Στο κομμάτι των σχέσεων με την γειτονική Τουρκία και με φόντο τις αλλαγές στα χαρτοφυλάκια, έχουμε τον κύριο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών και τον κύριο Δένδια στο Υπουργείο Άμυνας. Την ίδια ώρα βέβαια που ο κύριος Παναγιωτόπουλος είχε την τύχη του ΑΚΑΡ στην γειτονική Τουρκία. Ναι. Συγκυριακό. Κοιτάξτε. Δεν το ξέρω. Αυτά νομίζω μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να μας τα πει. Δεν είμαι μέσα στη σκέψη του. Όμως θεωρώ συμβολικό και ίσως μια ανταπόδοση κίνηση το διορισμό του κυρίου Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Να πω τι εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ. Ο κύριος Χακάν Φιντάν, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, είναι άμεσα πλήρως συνδεδεμένος με τον πρόεδρο Ερντογάν. Δηλαδή ο Καλίν και ο Φιντάν είναι οι δύο πιο στενοί τους συνεργάτες. Ο κύριος Γεραπετρίτης ήταν και αυτός πολύ στενός και συνεχίζει να είναι πολύ στενός συνεργάτης του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν έχει εκλεγεί με Σταυρό, ήταν κυρίως συνεργάτης του κυρίου Μητσοτάκη, υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Επομένως, πιστεύω ότι είναι μια άμεση ή έμεση απάντηση, θετική απάντηση, όχι αρνητική, στο διορισμό του κυρίου Χακάν ως Υπουργού Εξωτερικών. Δηλαδή, πλέον οι Υπουργοί Εξωτερικών θα μιλούν σε πλήρη συνεννόηση με τους ηγέτες τους και δεν θα υπάρχουν παρερμηνίες ότι αυτό είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος δεν λέει τα ίδια και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Θα κάνω μια παρατήρηση εδώ. Ο κύριος Δένδιας, κατά τη γνώμη μου, είχε μια σοβαρή απόχρωση, μια απόσταση από το μήκος κύματος του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στην εξωτερική πολιτική. Είχε ένα τόνο, ας το πω, πιο αδιάλακτο, πιο σκληρό. Λοιπόν, επομένως τώρα, αυτό δεν θα υπάρχει, αυτή η απόσταση. Μάλιστα. Και οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών είναι απολύτως ταυτισμένοι με τους ηγέτες τους και άρα οποιασδήποτε εξελίξεις κινήσουν αυτοί οι δύο Υπουργοί θα είναι πλήρως στη γνώση των ηγετών τους και θα έχουν και την εμπιστευτικότητα που απαιτείται πολλές φορές. Περιμένουμε τα πρώτα δείγματα γραφής, λοιπόν. Κύριε Τσίκα, ευχαριστώ θερμά. Ναι, και εγώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από Κρήτη.